τον αθλητή της πίστεως, τον κατηχητή και διδάσκαλο της αγάπης, τον μάρτυρα της Εκκλησίας μας τιμούμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, εδώ στο ναό που είναι αφιερωμένος στο όνομά του στην πόλη του Βόλου. Και δεν είναι άλλος από τον μεγαλομάρτυρα και μυροβλήτη Δημήτριο. Αυτόν που καλούμεθα και καλούμε να προστατεύσει ολόκληρη την Οικουμένη. Αυτόν τον οποίον τιμούν σήμερα οι απανταχού Ορθόδοξοι και ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες, αφού έχουμε τόσο ζωντανή την προστασία του στην πατρίδα μας και δεις τη συμπρωτεύουσά μας, τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην πόλη μας, εδώ στο Βόλο. Και βέβαια, κάθε φορά που προσεγγίζουμε ένα μάρτυρα της Εκκλησίας μας, νιώθουμε σαν να είναι κάτι που είναι πέρα από εμάς. Ποιος θα μπορούσε να συγκριθεί μαζί του? Τι μπορεί να σημαίνει ο μάρτυρας σήμερα στη ζωή μας, στη βιωτή μας, στην Εκκλησία μας? Εν τούτης, αγαπητοί μου αδελφοί, επιτρέψτε μου με πολύ συντομία να σταθώ σε αυτό που χαρακτηρίζει τον μάρτυρα και τον Άγιο της Εκκλησίας μας. Και ίσως τότε διαπιστώσουμε ότι έχει μεγάλη σημασία και για τη δική μας ζωή, ούτε και να γίνουμε δικοί τους μιμητές. Και πρώτα-πρώτα, ο Άγιος μας, όντας στρατιωτικός ίσως, είχε τις καλύτερες προϋποθέσεις, αφού ήξερε τι σημαίνει πειθαρχία, τι σημαίνει στρατιωτική αγωγή. Είχε τις προϋποθέσεις, εγκολπούμενος στην αλήθεια της πίστεως, γνωρίζοντας τον Χριστό, να σταθεί ο ίδιος αυστηρός με τον εαυτό του. Γιατί ακριβώς δεν μπορεί παρά η προσέγγιση του Χριστού και η αγάπη σε Αυτόν να οδηγεί τον άνθρωπο σε μια πορεία όπου πλέον αναβαπτίζεται, δίνει την πάλη με τον παλαιό άνθρωπο, ανακαινίζεται και καλείται να ζήσει τη νέα ζωή, την εν Χριστώ ζωή, μια ζωή που έχει να κάνει με την κάθαρση και τον πόλεμο εναντίον των παθών και των αδυναμιών, μια ζωή που έχει να κάνει με το να καρποφορήσουν οι καρποί του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ψυχή και στη ζωή του ανθρώπου, μια ζωή που έχει να κάνει με αυτό που η Εκκλησία μας ονομάζει άσκηση, γιατί ακριβώς όλοι καλούμεθα να βαδίσουμε αυτόν τον δρόμο, τον δρόμο της ασκήσεως, μέσα στο χώρο που ο καθένας έχει επιλέξει και με τον τρόπο της ζωής του, το δρόμο της αυτογνωσίας και της μετάνοιας, το δρόμο της απαλλαγής από τα πάθη και τις αδυναμίες. Έτσι ο Δημήτριος, βαδίζοντας αυτό το δρόμο, γίνεται ταυτόχρονα διδάσκαλος και κατηχητής και μάλιστα επιλέγει να μιλήσει στους νέους ανθρώπους. Νέος και ο ίδιος, γνωρίζει τη γλώσσα τους, τους γνώρισε ως στρατιώτες του Ρωμαϊκού κράτους και τώρα τους καλεί να γίνουν στρατιώτες του Χριστού. Σπουδαίο πράγμα να μπορείς να μιλήσεις τη γλώσσα των νέων ανθρώπων. Δεν υπάρχει δυσκολότερο. Γιατί οι νέοι είναι πάντα νέοι σε κάθε εποχή. Και ο Δημήτριος βρίσκει τον παλμό τους, μιλάει τη γλώσσα τους και κυρίως δίνει την καρδιά του και αγαπάει ειλικρινά. Γιατί ο νέος έχει ανάγκη από αυτή την αγάπη, όπως και ο κάθε άνθρωπος. Και ξέρει πολύ καλά ο Δημήτριος ότι δεν αρκεί απλώς μία άσκηση και βιωτή ασκήσεως, αλλά αυτό πρέπει να γίνει πράξη στη ζωή. Τι σημαίνει πιστεύω στην Αγία Τριάδα? Σημαίνει ζω τον τρόπο της Αγίας Τριάδος. Σημαίνει ότι κάνω τη ζωή μου ζωή αγάπης και προσφοράς. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν μπορεί κανείς να ονομαστεί χριστιανός
εάν δεν συναντήσει τον αδελφό του και στο πρόσωπο του αδελφού τον ζωντανό Θεό. Δεν μπορεί να λέγεται χριστιανός εάν δεν δώσει τα πάντα για τον άλλον, γιατί ο ίδιος ο Κύριος είπε και λέγει στους αιώνας: «Θα με αναζητήσετε και θα με βρείτε στους ελάχιστους αδελφούς μου, στον ξένο, στον άρρωστο, στον εγκαταλελειμμένο, στον φυλακισμένο, στα νιάτα, τα πονεμένα, τα ανήσυχα, που διψούν την αλήθεια και θέλουν ανθρώπους θυσίας και αγάπης για να τα προσεγγίσουν και να τα φέρουν στο δρόμο και στην πίστη του Χριστού». Έτσι είναι ο Δημήτριος μέσα στη Θεσσαλονίκη, ο κατοικητής των νέων, και είναι χαρακτηριστική εικόνα, όπως και εδώ έχει χαραχθεί επάνω στο ξύλο, όπου τον έχει το περίφημο ψηφιδωτός τον Άγιο Δημήτριο, να έχει κοντά του δύο νέα παιδιά και να τα προστατεύει. Αλλά όλα αυτά γίνονται μέσα στην Εκκλησία και για την Εκκλησία. Και αυτό είναι το τρίτο στοιχείο που θέλω να σταθούμε και απόλυτα να κατανοήσουμε, αδελφοί μου. Γιατί ούτε η άσκηση αυτή που έχει να κάνει με τον πνευματικό αγώνα, ούτε η άσκηση της αγάπης που έχει να κάνει με την προσφορά στον άλλον, νοηματοδοτούνται έξω από την Εκκλησία και την ευχαριστία της Εκκλησίας. Γιατί εδώ αυτά αγιάζονται. Γιατί εδώ ο Άγιος ολοκληρώνεται. Γιατί εδώ η θυσία και το μαρτύριο ποτίζει το δέντρο της πίστεως και της Εκκλησίας και γίνεται είσοδος στον Παράδεισο. Ο Δημήτριος έχει πλήρη συνείδηση ότι το έργο που επιτελεί δεν είναι ατομικό του κατόρθωμα, ούτε δική του φατρία. Είναι έργο της Εκκλησίας του Χριστού, της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, της κοινότητας των χριστιανών. Ξέρει που ανήκει, ξέρει για ποιον εργάζεται, ξέρει που προσφέρει και ξέρει ότι αυτό δικαιώνει τον αγώνα και την προσπάθειά του. Και έρχεται η ώρα που καλείται πλέον να μαρτυρήσει, αφού προηγουμένως αποδεικνύεται έμπρακτα πόσο αγαπά και πόσο ζωντανή είναι η προσευχή του. Έρχεται ο Νέστορας, ένα από τα παιδιά του, από αυτά τα βλαστάρια της Θεσσαλονίκης, που βλέπουν μπροστά τους τον κίνδυνο, που βλέπουν την πρόκληση που έρχεται να φέρει ο αυτοκράτορας και η δύναμη της εξουσίας για να κατατροπώσει και να εξουθενώσει το φρόνημα των χριστιανών, ότι δεν υπάρχει ζωντανός Θεός και μόνο τα είδωλα είναι οι θεοί τους. Και ο νεαρός Νέστορας ανταποκρίνεται πού? Στην πίστη και στην αγάπη. Έχει εγκολπωθεί την πίστη του Δημητρίου στον αληθινό Θεό, στον Χριστό, και ξέρει ότι η αγάπη που τους ενώνει εν Χριστώ δεν μπορεί παρά να γίνει δύναμη που μπορεί να κατατροπώσει κάθε εχθρό. Και τρέχει στο Δημήτριο να πάρει την ευλογία και την ευχή. Και την ώρα που βρίσκεται μέσα στην αρένα απέναντι σε αυτόν που είναι ο ισχυρός, ο ανίκητος, που στα μάτια των ανθρώπων είναι βέβαιη η εξέλιξη του αγώνα, όλοι ξέρουν ότι ο νεαρός Νέστορας θα κατατροπωθεί, εκείνη την ώρα επικαλείται τον Θεό του Δημητρίου, δίνει τη μάχη και η νίκη είναι δική του. Αλλά η εξουσία δεν αντέχει τέτοιες ταπεινώσεις και ακολουθεί το μαρτύριο του Νέστορα και του Δημητρίου. Όμως εκείνη την ώρα ζει η Εκκλησία του Χριστού. Οι χριστιανοί αναπτερώνουν το ηθικό τους, παίρνουν κουράγιο και δύναμη, ξέρουν ότι είναι ζωντανός ο Θεός. Και έτσι εδραιώνεται η πίστη, εδραιώνεται η Εκκλησία του Χριστού και μένει ζωντανή στους αιώνες. Να, αδελφοί μου, τι σημαίνει μάρτυρας και μαρτύριο μέσα στην Εκκλησία και για την Εκκλησία. Και ελάτε σήμερα να δούμε εμείς σε τι καλούμεθα, σε τι κόσμο ζούμε, ποιες είναι οι σημερινές προκλήσεις,
Και τι και σε τι καλούμεθα να μιμηθούμε τον μάρτυρα Δημήτριο? Πρώτα-πρώτα στον προσωπικό μας αγώνα, γιατί πρέπει να ομολογήσουμε ότι στερήσαμε τούτο τον καιρό σε τούτη την πατρίδα, σε ορθοπραξία και σε μαρτυρία ορθοδοξίας. Όλοι στερήσαμε γιατί παγιδευτήκαμε στον εύκολο πλουτισμό, στη μεγάλη κατανάλωση, στον εύκολο βίο, έναν βίο που όμως δεν οδηγούσε οπωσδήποτε στην χαρά και στην ευτυχία, αλλά με άγχος μάλλον γέμιζε τις ψυχές των ανθρώπων. Και τώρα που όλα αποκαλύπτονται, τώρα είναι η ώρα μιας μαρτυρίας που πρέπει να διασώσουμε και πάλι το ήθος, να ξαναβρούμε τους εαυτούς μας, να σταθούμε αυστηροί με τον ίδιο μας τον εαυτό, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, για να δούμε τα λάθη μας, να ομολογήσουμε τα σφάλματά μας και να μετανοήσουμε με ειλικρίνεια, αλλάζοντας τρόπο ζωής. Τώρα πρέπει, τώρα είναι η ώρα. Αυτό είναι η πρώτη μαρτυρία μας και η πρώτη παρουσία μας, εάν θέλουμε να έχουμε παρησία ενώπιον του Θεού. Και το δεύτερο, ακριβώς αυτό το ήθος μας καλεί όλους τους Ορθοδόξους σε τούτη την πατρίδα να γίνουμε για άλλη μια φορά αλληλέγγυοι, να φανούμε αντάξει των περιστάσεων, όπως ήδη γίνεται, και ίσως ακριβώς είναι αυτό που υπενήχθη ο Κύριος σήμερα και μας βεβαίωσε στην Ευαγγελική περικοπή. Αυτοί οι οποίοι θα σας διώξουν και θα σας οδηγήσουν στο μαρτύριο, θα έρθει η ώρα που θα δοξάσουν τον ζωντανό Θεό. Έτσι γίνεται πάντοτε. Γιατί σήμερα όλοι στρέφουν τα μάτια προς την Εκκλησία και ζητούν έλεος. Και ακούς ανθρώπους που μέχρι χθες ήταν απέναντι, που μέχρι χθες δεν θέλαν καν να συζητήσουν για το τι σημαίνει η Εκκλησία, σήμερα να την επικαλούνται ως τον μοναδικό χώρο που υπάρχει στον άνθρωπο παρηγοριά, έλεος και προσφορά. Να γιατί ήρθε η ώρα αυτή η αλληλεγγύη να γίνει πράξη και τρόπο ζωής όλων μας, και να μην αφήσουμε να αδυνατήσει αυτό το μεγαλείο της Εκκλησίας μας, που μπορεί σήμερα να προσφέρει στον ελάχιστο αδελφό. Και προπαντός, αδελφοί μου, με πόνο ψυχής το λέγω, να μην δηλητηριαστούμε από αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να μας φέρουν νέα ήθη και έθιμα σε αυτόν τον τόπο, στον τόπο της ελευθερίας και της θυσίας, στον τόπο που πάντοτε υπερασπίστηκε την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, αλίμον αν σε αυτόν τον τόπο διακυβεύσουμε το πρόσωπο του ζωντανού Θεού στο πρόσωπο του άλλου, του ξένου, του διαφορετικού. Οι Έλληνες και οι Ορθόδοξοι σταθήκαμε πάντοτε φιλόξενοι. Εμείς πήραμε πολιτισμούς ολόκληρους και τους μεταμορφώσαμε, και τώρα θα φοβηθούμε τι? Αλίμον αν δηλητηριαστούμε από αυτό το δηλητήριο που ξεχωρίζει τους ανθρώπους, τότε θα σταθούμε αναπολόγητοι ενώπιον του Θεού και ενώπιον του μάρτυρος Δημητρίου, που είναι ο μάρτυρας της Οικουμένης, που είναι ο Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος της Ευχαριστίας. Γιατί εν τέλει, αδελφοί μου, αυτό που ζούμε τούτη τη στιγμή είναι η μαρτυρία της Εκκλησίας μας. Είναι το κοινό ποτήριο της Θείας Κοινωνίας, η κοινωνία με τον Χριστό μας. Και ο Χριστός δεν έκλεισε ποτέ αυτές τις πόρτες του ναού. Ο Χριστός δεν έβαλε ποτέ αγγέλους εκεί για να ξεχωρίζουν τους ανθρώπους. Ανοίγει τις πύλες η Εκκλησία και δέχεται όλους, και τους υποδέχεται για να τους προσφέρει ένα πιάτο φαγητό και για να τους κατηχήσει και για να τους βαπτίσει και για να τους κοινωνήσει. Αλλά μέχρι να φτάσουν σε αυτό το σημείο, τους περιποιείται και τους δέχεται ως ανθρώπους, ως πλάσματα Θεού, ως δημιουργήματα του ζωντανού Θεού. Να, αδελφοί μου, ποια είναι η σημερινή δική μας μαρτυρία και η πρόσκληση για το δικό μας μαρτύριο. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για την πάνδυμη παρουσία σας, και χθες και σήμερα και κάθε φορά τούτη τη δύσκολη εποχή. Το να πλημμυρίζουν οι ναοί είναι η απάντηση.
Το να κρατάμε ζεστό το φαγητό είναι η μαρτυρία της αγάπης. Το να αγωνιζόμαστε τον αγώνα τον πνευματικό και να διασώζουμε την εικόνα του Θεού στον κάθε άνθρωπο είναι το μαρτύριο ίσως της εποχής μας. Αλλά αυτό θα δικαιώσει την πίστη μας και το ότι είμαστε και παραμένουμε μαθητές του Χριστού. Σας καλώ όλους να ακολουθήσουμε αυτό που σήμερα μας δείχνει ως τρόπος ζωής ο μάρτυράς μας Δημήτριος. Να μείνουμε αγωνιστές της πίστεως, να μεταλαμπαδεύσουμε τη χαρά του Ευαγγελίου σε όλους, ιδιαίτερα στους νέους και στα παιδιά μας, και να μείνουμε ενωμένοι εν Χριστώ Ιησού, διασώζοντας στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε, την κοινωνία μαζί Του, γιατί τώρα μετριόμαστε εάν θα είμαστε αυθεντικοί μαθητές Του. Αμήν.